Πώς ακούτε όλες εσείς αυτές τις συζητήσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα? Σήμερα έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Η κυβέρνηση λίγο πολύ μας είπε ότι ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, ότι έρχεται και το εμβόλιο και λύνονται τα θέματα. Πραγματικά. Εγώ βλέπω εντάξει, πάντως το τετρασέλιδό σας που έχετε στείλει σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, που σε όλες τις σελίδες του απαριθμεί τα προβλήματα που έχετε. Πιστέψτε με, δεν απαριθμούμε τα προβλήματα που έχουμε. Απαριθμούμε τα δύο κυρίως βασικά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απειλούν έντονα την ασφάλεια του νοσοκομείου Σερών και δεν έχουμε χώρο, γιατί θα έπρεπε το τετρασέλιδο να είναι οχτασέλιδο για να γράψουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο. Και αυτά δεν είναι προβλήματα τα οποία τα φωνάζουμε τώρα, είναι προβλήματα τα οποία τα φωνάζουμε εδώ και χρόνια. Είναι καταστάσεις οι οποίες τουλάχιστον εμείς ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών στις ΣΕΡΕΣ τα έχουμε αναδείξει τα τελευταία τριετία χωρίς να αλλάξει τίποτα. Αυτό δηλαδή, το γνωρίζουμε πολύ καλά, τα λέμε και μέσα από αυτή τη συχνότητα, κύριε Μιχάλη. Και ξέρετε ποια είναι να το πω έτσι λίγο πολιτική αλητεία η οποία υπάρχει, ότι το τελευταίο χρόνο εν μέσω επιδημικών κυμάτων που έχουμε αντιμετωπίσει στο νοσοκομείο Σερών, τα οποία έχουν οδηγήσει στο να χαθούν ανθρώπινες ζωές, προσπαθούν να στήσουν μια πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα στο νοσοκομείο και ο λαός ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας, και στείλουν μια εικόνα η οποία είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για να βγαίνουν φωτογραφίες οι διοικήσεις των νοσοκομείων, των υγειονομικών περιφερειών και του Υπουργείου μαζί με κυβερνητικούς παράγοντες. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο πραγματικά να χάνουμε την υπομονή μας. Λογικό είναι, και έχουμε περάσει και ένα δεύτερο κύμα πανδημίας που ακόμα δεν έχει σβήσει, φαντάζομαι ούτε και σε εσάς στις ΣΕΡΕΣ, όπως μας λένε και οι συναδελφοί σας στη Θεσσαλονίκη, που η Βόρεια Ελλάδα το ένιωσε για τα καλά. Τι σημαίνει? Εννοείται ότι δεν έχει πτήσει. Αντιθέτως, παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες μία αύξηση των εισαγωγών στο νοσοκομείο όσον αφορά τα περιστατικά με κορονοϊό. Και να σας πω τώρα, η πραγματικότητα σε αριθμούς είναι πραγματικά τους ξεγυμνώνει. Ξεγυμνώνει όλη αυτή τη γη, την κατάσταση η οποία υπάρχει. Εμείς δώσαμε και πριν κάποιες μέρες δημοσιότητα μία ανακοίνωση με τους αριθμούς των γιατρών οι οποίοι υπάρχουν στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια και με πιο αναλυτικά για τα τελευταία δύο χρόνια, το οποίο δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά ακόμα και αν το δείτε σε κεντρικό επίπεδο, εν μέσω πανδημίας οι μόνες θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν είναι 483 θέσεις πανελλαδικά, οι οποίες κατά κύριο λόγο είχαν να κάνουν με μονάδες εντατικής θεραπείας για κάποιους γιατρούς και για προσλήψεις σε νησιά και άγονες περιοχές. Και βγήκε και αυτή τον Φλεβάρι οι θέσεις οι οποίες είχαν παγώσει, που είχαν προκηρυχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά δηλαδή η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει, και αυτό συνεχίζει να κάνει, την επιδημία με το ίδιο αυτό λειψό προσωπικό το οποίο υπάρχει στα νοσοκομεία, και όπου δημιουργούνταν έντονο πρόβλημα προσπαθούσαν να καλύψουν τις τρύπες με συμβασιούχους, οι οποίοι τους δίνουν, κάνουν συμβάσεις ενός έτους, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να καλύψουν τρύπες μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την επόμενη χρονιά θα φύγουν και θα ξαναέχουμε την ίδια κατάσταση ακόμα και στη τρύπα την οποία ήρθαν να καλύψουν. Μάλιστα. Πάμε λίγο να σταθούμε σε αυτά που αναφέρετε και στην ανακοίνωσή σας. Το ζήτημα των αναισθησιολόγων το έχετε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εξακολουθεί να εκκρεμεί. Όχι, εκκρεμεί. Έχει φτάσει πλέον στην χειρότερη κατάστασή του. Από πέρσι το Φεβρουάριο αναφέρουμε ότι το νοσοκομείο έχει μείνει με 3 αναισθησιολόγους και τον Ιούνιο είχαμε ενημερώσει ότι βρίσκονται στον αέρα περίπου 1.200 χειρουργία, 1.123 αν θυμάμαι τον αριθμό, τακτικά χειρουργία τα οποία δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Γνώριζε η διοίκηση του νοσοκομείου και η υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο ότι στο τέλος της χρονιάς θα αποχωρούσε η διευθύντρια του αναισθησιολογικού
και είχαμε και την παρέτηση ενός ακόμα γιατρού από το αναισθησιολογικό, ο οποίος επίσης είχε προειδοποιήσει ότι εφόσον συνεχίσουν οι ίδιες συνθήκες εργασίας που βιώνει μέσα στο νοσοκομείο, θα παραιτηθεί. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να είμαστε με έναν αναισθησιολόγο και την διοίκηση να μας λέει ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή της γιατί έκανε ό,τι μπορούσε. Πώς μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή της και να έκανε ό,τι μπορούσε αυτή τη στιγμή που οι ελλείψεις παραμένουν και έχουν και μεγαλώσει όπως μας περιγράφεται? Αυτή είναι και η δική μας ερώτηση. Επειδή έγινε μια μετά από κινητοποιήσεις τις οποίες είχαμε η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών μαζί με συλλόγους και σωματεία από την πόλη των Σερών, έγινε μια κινητοποίηση τον Ιούνιο που οδήγησε το Υπουργείο Υγείας στο να προκηρύξει τρεις θέσεις αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Σερών, εκ των οποίων καλύφθηκε μόνο η μία από γιατρό. Η διοίκηση θεωρεί ότι αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε. Τώρα, στις ερωτήσεις μας, το τι θα γίνει με τα χειρουργεία του νοσοκομείου, τι θα γίνει με τα επίγοντα χειρουργεία, τι θα γίνεται με τα τακτικά χειρουργεία, πού θα πρέπει να πάει να χειρουργείται ο κάτοικος των Σερών, ο οποίος έχει πρόβλημα με την υγεία του και χρειάζεται χειρουργείο, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Η λύση η οποία βρέθηκε είναι αυτή η κλασική λύση η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και πολύ έντονα τώρα με την επιδημία, να έχουμε γιατρούς με ένα βαλιτσάκι στο χέρι, οι οποίοι γυρνάνε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να προσπαθήσουν να καλύψουν τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή σε εμάς φέρνουν δύο γιατρούς από το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, που δεν ξέρω κατά πόσο περισσεύουν στον Άγιο Παύλο αναισθησιολόγοι. Νομίζω ότι πουθενά δεν περισσεύουν. Ναι, είναι σαφές αυτό το πράγμα και να σας πω, τώρα δεν μπόρεσα να μιλήσω με τους συναδέλφους από τον Άγιο Παύλο, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Παύλος είναι ένα νοσοκομείο COVID. Δηλαδή, προφανώς οι ανάγκες του είναι αυξημένες, προφανώς χρειάζεται τους αναισθησιολόγους και όταν περιμένεις και ένα τρίτο επιδημικό κύμα, δεν σου περισσεύει να διώχνεις προσωπικό. Λοιπόν, αυτές τις λύσεις βρίσκουν και δεν συζητάνε καν στο πώς θα καλύψουν άμεσα όλες τις ανάγκες με προσωπικό μόνιμο μέσα στα νοσοκομεία. Είναι και έχει καταντήσει πραγματικά κουραστικό, γιατί η επιδημία έχει ξεκινήσει πλέον εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και δεν έχει γίνει τίποτα για να θωρακιστούν τα νοσοκομεία, παρόλο που έχουμε περάσει ό,τι έχουμε περάσει μέχρι σήμερα. Τι γίνεται, κύριε Παπαχρήστο, κύριε Παπαμιχάλη, εξηγήστε μας λίγο γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Το νοσοκομείο Σερών στις αρχές του 2019 υπήρχαν 8 αναισθησιολόγοι. Mm-hmm. Όταν είχαμε κάποιες παραιτήσεις προς συνταξιοδότηση ή αποχωρήσεις επικουρικών γιατρών, δεν έγινε ποτέ προκήρυξη θέση σε αναισθησιολόγο. Είπατε έγινε λοιπόν, όμως τώρα μια τώρα προκήρυξη. Ναι. Να σας πω κάτι. Όταν φτάνει σε ένα σημείο να έχεις ένα τμήμα διαλυμένο, γιατί αυτή τη στιγμή το τμήμα το αναισθησιολογικό στο νοσοκομείο είναι διαλυμένο, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και ένας γιατρός ο οποίος θα ήθελε να βάλει τα χαρτιά του να έρθει στο νοσοκομείο Σερών, να τα βάλει για να έρθει να είναι μαζί με έναν ακόμα και να εφημερεύουν 15 εφημερίες το μήνα. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι η αναισθησιολογία είναι και μια ειδικότητα που έχει εκ των πραγμάτων πανελλαδικά έλλειψη, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο ακριβώς γι' αυτό σας ρωτάω. Στο νοσοκομείο Σερών, η μόνη λύση αυτή τη στιγμή η οποία προτείνεται από τη δική μας την πλευρά είναι να δοθούν κίνητρα. Το Υπουργείο έχει καθυστερήσει κιόλας, θα έπρεπε να έχει δώσει κίνητρα σε νέους γιατρούς στο να πάρουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας, να κάτσει να δει ποιες είναι οι ανάγκες πανελλαδικά και τι προσωπικό χρειαζόμαστε, πόσους αναισθησιολόγους χρειάζεται η χώρα για να μπορεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, με κίνητρα να οθήσει κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση και με κίνητρα επίσης να προσλάβει όσους χρειάζονται μέσα στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Εμείς ως μια σκέψη και προτείναμε σαν κίνητρο θα ήταν τουλάχιστον για το νοσοκομείο Σερών να προκηρυχτούν θέσεις με την λογική των άγωνων περιοχών, ώστε συνάδελφοι οι οποίοι θα έρθουν να μπορούν μετά από μια πενταετία που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο να πάρουν προσωποπαγή θέση σε νοσοκομεία της επιλογής τους που υπάρχει καινή οργανική θέση. Η διοίκηση, από ό,τι φαίνεται και η υγειονομική περιφέρεια, δεν δέχονται να κάνουν προκήρυξη με κίνητρα. Δεν ξέρω αν θα κάνουν προκήρυξη, γιατί έχουμε αντιφατικές πληροφορίες. Τη μία μας λένε ότι θα προκηρύξουν 4 θέσεις, την άλλη μας λένε ότι θα προκηρύξουν 1 θέση, την άλλη δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και πραγματικά είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει με τη λειτουργία του νοσοκομείου Σερών. Και το λέμε αυτό γιατί αν δεν γίνουν προσλήψεις αναισθησιολόγων, έχουμε το ερώτημα, μέχρι πότε θα καλύπτονται οι ανάγκες του νοσοκομείου με περιφερόμενους ιατρούς.
ένα μήνα, δύο μήνες. Στη συνέχεια τι θα γίνει. Όταν θα ανοίξουν τα τακτικά χειρουργεία, τι θα γίνεται με τα τακτικά χειρουργεία που δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ΣΕΡΕΣ. Ήδη εδώ και ένα χρόνο δεν πραγματοποιούνται τακτικά χειρουργεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει οι ανάγκες των ασθενών σε χειρουργεία. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς είτε επιδεινώνεται η υγεία τους γιατί δεν μπορούν να χειρουργηθούν κάπου, είτε έχουν μπει σε μακρόχρονες λίστες σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που και εκεί πάγωσαν τα χειρουργεία, είτε πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και δίνουν ό,τι έχουν από χρήματα, οικονομίες μιας ζωής για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας. Mm-hmm. Το ρώτησα αυτό γιατί πραγματικά είναι γνωστό ότι στη χώρα μας έχουμε πρόβλημα στην συγκεκριμένη ειδικότητα. Μάλιστα, πολλοί γιατροί αναισθησιολόγοι έχουν φύγει και από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, όπως πολύ σωστά το είπατε, σε μια χώρα για το τι ειδικότητες χρειάζομαι, ποιες προκηρύξω, ποιες βάζω σε προτεραιότητα, φτάνει σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι. Εδώ έχουμε έναν μεγάλο αριθμό γιατρών, ο οποίος πλέον φεύγει προς το εξωτερικό, οπότε έχουν αδειάσει πολλές θέσεις. Γιατί δεν έβρισκε δουλειά στη χώρα του, δεν φεύγει έτσι. Γιατί δεν βρίσκει δουλειά στη χώρα του και γιατί και η εργασία του και οι συνθήκες εργασίας του. Ξέρετε, όταν έρθεις σε ένα νοσοκομείο να δουλέψεις και δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να παρέχεις υπηρεσίες με βάση τις γνώσεις τις οποίες έχεις και θα μπορούσες, το να βρίσκεσαι εκεί για να είσαι μια περιφερόμενη άσπρη μπλούζα πραγματικά είναι αποθητικό για έναν γιατρό. Mm-hmm. Οπότε ψάχνει αλλού λύσεις. Και ξέρετε, η πρόβλημα στις ειδικότητες δεν έχει μόνο η αναισθησιολογία. Και επειδή θα το δούμε μπροστά μας και σε άλλες ειδικότητες που έχουν αρχίσει να έχουν ελλείψεις, όπως είναι η ακτινολογία, η πνευμονολογία, δεν είναι καιρός να καθυστερεί το Υπουργείο Υγείας και θα πρέπει να κάτσει να κάνει πραγματικά ένα κεντρικό σχεδιασμό για το τι ανάγκες υπάρχει στη χώρα σε ειδικότητες γιατρών και αναπεριοχές και τι ανάγκες έχει κάθε περιοχή ξεχωριστά για να μπορέσουμε να δούμε το τι χρειαζόμαστε. Όταν όμως αντιμετωπίζεις την υγεία ως κόστος και τα νοσοκομεία σαν επιχειρήσεις τα οποία θα καλύπτουν μόνο βασικές ανάγκες υγείας, δηλαδή να έχουμε έναν παθολόγο και έναν χειρουργό απλά σαν κέντρο υγείας, αυτή είναι η κατάληξη. Mm-hmm. Αυτό θα έχουμε, αυτό είναι το μέλλον μας, αυτό είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν και πιστέψτε με ότι είναι πιστή στην εφαρμογή οδηγιών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και πιο πίσω άμα πάμε, υπάρχει μια συνέχεια στη πολιτική που εφαρμόζεται στο Υπουργείο Υγείας που έχει αυτό τον βασικό στόχο. Η δημόσια υγεία η οποία να μπορεί να παρέχει το ελάχιστο για να κρατάει τους ανθρώπους ζωντανούς, να το βάλω έτσι, αυτή είναι η λογική τους γενικά, και όλα τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο, να βάζει ο κόσμος το χέρι στη τσέπη, όσοι μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αλλιώς, αν δεν έχεις χρήματα, πεθαίνεις. Αυτή είναι η λογική και θα σας θυμίσω και μια κουβέντα που είχε πει όταν ήταν Υπουργός Υγείας ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ότι δεν μπορούμε να τους σώζουμε όλους, τι να κάνουμε, κάποιοι θα πεθάνουν. Μάλιστα. Κοινική, αλλά φαίνεται ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, μιλάτε και για την παθολογική κλινική, η οποία βρίσκεται στα όρια της, στα όρια της λειτουργίας της. Αναφέρεστε και στους εμβολιασμούς. Κοιτάξτε, στην παθολογική κλινική, λόγω του επιδημικού κύματος του COVID, είχαν μειωθεί πάρα πολύ τα περιστατικά τα οποία ήταν για άλλες ειδικότητες. Όχι ότι είχαν σταματήσει να υπάρχουν, απλά δεν ερχόντουσαν μέχρι το νοσοκομείο. Θέλετε, λόγω φόβου, λόγω του ότι οι δομές δεν ήταν τέτοιες για να τους υποδεχτούν, δεν ερχόταν. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και υπάρχει μια προσέλευση ασθενών όλων των παθήσεων και βλέπουμε μια αύξηση των εισαγωγών. Οι παθολογικές κλινικές ήταν δύο στο νοσοκομείο Σερών και συγχωνεύτηκαν σε μία ώστε οι παθολόγοι, μισοί παθολόγοι να μπορούν να βοηθήσουν στις κλινικές COVID. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η μία παθολογική κλινική που έχει μείνει φτάνει στο σημείο κάποιες ημέρες να νοσηλεύει 45 και 50 ασθενείς. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι ένας εφημερεύων παθολόγος ειδικός, ο οποίος πρέπει να έχει στην επίβλεψή του μια κλινική με 50 ασθενείς, επίγοντα περιστατικά τα οποία έρχονται στο νοσοκομείο και οτιδήποτε άλλο προκύψει σε κλινικές που χρειάζονται παθολόγο, είναι αδύνατο να παρέχει υπηρεσίες υγείας ασφαλής και γενικά είναι επισφαλές αυτό το πράγμα.
Για να μπορούσε λοιπόν να μπορεί το νοσοκομείο να παρέχει πάλι υπηρεσίες υγείας, τουλάχιστον στο κομμάτι της παθολογίας, θα έπρεπε να λειτουργήσουν πάλι δύο παθολογικές κλινικές, το οποίο σημαίνει ότι οι παθολόγοι που βοηθούν στις κλινικές COVID θα έπρεπε να επιστρέψουν στη θέση τους και οι κλινικές COVID να ξεγυμνοθούν και να μην έχουν προσωπικό που θα μπορέσει να δουλεύει σε αυτές. Και τα λέμε αυτά για να ξαναδείξουμε για άλλη μια φορά το ότι όσο και να ανακατεύεις μια μισή τράπουλα, παραμένει μισή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο σε κανένα νομό και οποιοδήποτε μεγέθους με το προσωπικό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή χωρίς να θωρακιστεί, χωρίς να γίνουν προσλήψεις για να μπορέσουν να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών υγείας οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες υγείας τις οποίες έχει ο λαός κάθε περιοχής και πρέπει να μπορούν να καλυφθούν. Με τα εμβόλια τι γίνεται τώρα με τους εμβολιασμούς? Πού πέφτει το βάρος? Με τα εμβόλια, στο νομό Σερών αρχικά είχε γίνει ένας σχεδιασμός που θα ανοίγανε 22, αν δεν κάνω λάθος, εμβολιαστικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο εμβολιαστικά κέντρα στο νοσοκομείο Σερών και ένα στο κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου. Στο νοσοκομείο, ξέρετε, είναι απίστευτο. Κλείνανε ραντεβού για να έρθουν να εμβολιαστούν οι ηλικιωμένοι άνω των 85 ετών. Κλείνανε για το Σάββατο αύριο και την Τρίτη που μας έρχεται και το προσωπικό του νοσοκομείου δεν το είχε ενημερωθεί ότι το Σάββατο θα έχει εμβολιασμούς. Αυτό έγινε, τελευταία μέρα έγινε χθες. Χθες ενημερώθηκαν και ψάχνανε κόσμο, αρχίζανε να βλέπουν ποιος θα είναι το Σάββατο για να μπορέσει να εμβολιάσει τους ηλικιωμένους. Έχουν κλείσει ραντεβού μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, το οποίο σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι από αρκετά χιλιόμετρα μακριά θα πρέπει μέσα στη νύχτα να ταξιδεύουν στο νοσοκομείο Σερών, να εμβολιαστούν, να παραμείνουν κάποιες ώρες για να δούμε αν θα κάνουν κάποια αλλεργία και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Υπάρχει ένα αλαλούμ το οποίο δείχνει μια προχειρότητα στο σχεδιασμό, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμό, ούτε καν προχειρότητα, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Όλες οι αποφάσεις τους είναι στο πόδι. Ακόμα και το κομμάτι των εμβολιασμών που το χρησιμοποίησαν επικοινωνιακά για να δείξουν το πόσο σωστά χειρίζονται το κομμάτι της επιδημίας, ακόμα και αυτό έρχεται να αναδείξει τη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με έναν τρόπο λίγο επικίνδυνο, γιατί δεν είναι ασφαλές για ηλικιωμένους να ταλαιπωρούνται με αυτόν τον τρόπο για να εμβολιαστούν. Και να φτάσουν μέχρι το νοσοκομείο να εμβολιαστούν, και να φτάσουν. Ναι, είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή η δική μας η θέση θα ήταν ότι θα έπρεπε να λειτουργήσουν όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, να μπορούν οι κάτοικοι, οι ηλικιωμένοι να εμβολιάζονται κοντά στα σπίτια τους, να θωρακιστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με όσους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, επισκέπτες υγείας χρειάζονται για να μπορέσουν να γίνουν οι εμβολιασμοί και άμεσα βέβαια να αυξηθεί ο αριθμός του πληθυσμού ο οποίος εμβολιάζεται. Γιατί με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε, όχι τρίτο επιδημικό κύμα θα βιώσουμε και τέταρτο επιδημικό κύμα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε φτάσει το φθινόπωρο να έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός ο οποίος θα έπρεπε να έχει εμβολιαστεί για να έχουμε ανοσία. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση λέει ότι τα πάει καλά. Ότι τα πήγε καλά, ότι ήταν να κάνει, έκανε. Μου θυμίζει αυτό που λέτε και στην ανακοίνωσή σας, όταν ζητήσατε να προσληφθούν άμεσα οι τέσσερις παθολόγοι που είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους για την προκήρυξη του Οκτώβρη που είχε μία θέση, ότι αυτά δεν γίνονται. Ναι, οι απαντήσεις είναι συνέχεια αυτού του στυλ και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα του νοσοκομείου η οποία είναι καλή. Τι να σας πω τώρα, ότι εν μέσω στη χειρότερη φάση την οποία έφτασε το νοσοκομείο Σερών στο δεύτερο επιδημικό κύμα, ο διοικητής του νοσοκομείου βγήκε και είπε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί άψογα, ενώ πραγματικά εκεί πέρα δινόντουσαν μάχες και έφτυναν αίμα εργαζόμενοι. Και εν τέλει θα φταίνε πάλι οι γιατροί για το αν θα εισάγανε σε μέθη ή όχι, που μας είπε ο Κοντοζαμάνης, είναι απόφαση του γιατρού αυτή, ή είναι τελικά πραγματικά απόφαση του γιατρού αυτή?
Για το αν θα εισαχθεί ένας ασθενής στη ΜΕΘ είναι απόφαση του γιατρού. Γιατί αν δεν υπάρχουν όμως οι κατάλληλες συνθήκες. Υπάρχουν κριτήρια, αλλά ναι, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες. Ξέρετε, είναι όπως αυτό που είχαμε συζητήσει μια άλλη φορά. Υπάρχει ατομική ευθύνη μέχρι ένα σημείο που σου αφήνει το περιθώριο η ίδια η κοινωνία και το κράτος. Δεν είναι ευθύνη, παράδειγμα, του εργαζόμενου, το οποίο θα στιβαχθεί μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, όταν αυτό το ένα μέσο του δίνεις για να πάει στη δουλειά του. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στα νοσοκομεία. Όταν δεν έχεις κρεβάτια για κλίνες για μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν δεν έχεις τα μέσα στα χέρια σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις με αυτόν τον τρόπο τους ασθενείς που θα μπορούσες ίσως κάποιους να τους γλιτώσεις από το να φτάσουν μέχρι την ΜΕΘ, δεν μπορεί να το βλέπει σαν ευθύνη του γιατρού. Πραγματικά οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία έδωσαν απίστευτη μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανούς ανθρώπους, γιατί δεν είχαμε στα χέρια μας μέσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και αυτά δεν είναι μόνο λόγια τα οποία λέμε εμείς. Θα σας θυμίσω ότι σε επίσκεψη στο νοσοκομείο Σερών, την οποία έκανε η κυρία Γκάγκα, πνευμονολόγος, πρόεδρος του ΚΕΣΥ, είπε ότι με αυτόν τον αριθμό ασθενών και με αυτούς τους γιατρούς οι οποίοι υπήρχαν, δεν μπορούσε να γίνεται σωστή η παρακολούθηση των περιστατικών. Είναι αδύνατον ένας γιατρός να μπορεί να παρακολουθεί 30 και 40 άτομα αυτών των αναγκών, οι οποίοι υπήρχαν στις κλινικές COVID. Και επίσης ήταν αδύνατον να αντιμετωπιστεί περιστατικό διασωληνωμένο όταν είχε φτάσει στο σημείο για να μπορείς να τον κρατήσεις, να ήταν πάνω σε ένα φορείο με έναν αναπνευστήρα χωρίς τίποτα παραπάνω και ούτε καν τον κατάλληλο αναπνευστήρα τον οποίο χρειαζόταν για να μπορεί να τον έχει για πάρα πολλές ημέρες και χρόνο σταθερό. Οπότε με αυτές τις συνθήκες λοιπόν που η ίδια η κυβέρνηση μας έδωσε, με αυτά τα όπλα που μας έδωσε να παλεύουμε, κάναμε την καλύτερη δυνατή δουλειά. Η ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των επιδημικών κυμάτων βρίσκεται στα χέρια των διοικήσεων των νοσοκομείων, των υγειονομικών περιφερειών, του Υπουργείου Υγείας και της ίδιας της κυβέρνησης. Αυτός που οδήγησε στο θάνατο ασθενής είναι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία ακόμα και τη στιγμή την οποία χάνονταν άνθρωποι συνέχιζε να τους αντιμετωπίζει ως κόστος. Mm-hmm. Η πολιτική του συνανθρωποκτώνα και όχι η εργασία των γιατρών και των νοσηλευτών μέσα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Πάντως τους αγώνες τους συνεχίζεται. Και σε επίπεδο ομοσπονδίας και σε επίπεδο ενώσεων. Τους αγώνες που συνεχίζουμε, εμείς έχουμε την Κυριακή θα έχουμε μια επικοινωνία με συλλόγους και σωματεία που είχαμε έρθει σε επαφή και το προηγούμενο διάστημα για να αποφασίσουμε κοινές δράσεις και μέσα στην εβδομάδα που έρχεται θα προχωρήσουμε και σε συνέλευση η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών για να από κοινού όλοι οι εργαζόμενοι να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στο νοσοκομείο Σερών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή δύναμη να πούμε. Και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.